επαφές σε πανελλήνιο επίπεδο. Κύριε Καλομενίδη, θα μας λέγατε με δύο λόγια ποια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο με αφορμή, βέβαια με επίκεντρο τον Ευαγγελισμό, τη δική σας εμπειρία. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπειρία πρόσκληση. Της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο Ευαγγελισμός έχει πιεστεί και όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής και τα νοσοκομεία αναφοράς που έχουν κλίνες COVID έχουν πιεστεί. Εμείς στον Ευαγγελισμό και εν γέννη στην Αθήνα δεχόμαστε μια σταθερή πίεση από τα μέσα του Σεπτέμβρη και δόθε. Ευτυχώς τα πράγματα δεν φτάσανε έτσι στην Αθήνα όπως στη Βόρεια Ελλάδα και εν τη αυτή περιπτώση με πολλή δουλειά, με πολλή πίεση, με συνεχή αγώνα κατορθώσαμε να έχουμε διαρκώς το κεφάλι έξω από την επιφάνεια της θάλασσας και να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες για νοσηλεία όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν συντρέξει. Τελευταία εβδομάδα, βέβαια, πρέπει να γνωρίζετε ότι και σε εμάς και στα άλλα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου υπάρχει μια ορατή ύφεση του φαινομένου, χωρίς κανείς να πει ότι είμαστε σε μια συνθήκη τέτοια που θα λέγαμε ότι είμαστε ασφαλείς. Φαίνεται και από τις νοσηλίες ότι η διασπορά είναι διαρκώς ζωντανή στην κοινότητα και αυτή η συνθήκη δημιουργεί, αν θέλετε, και το λέω με αγωνία αυτό, ένα γόνιμο έδαφος, τέτοιο που αν δεν ληφθούν κάποια μέτρα, φοβάμαι πολύ ότι μετά τις γιορτές το Λεκανοπέδιο έχει αυξημένο κίνδυνο να ζήσει αυτά που ζει σήμερα η συμπρωτεύουσα. Στην Θεσσαλονίκη, οι συνάδελφοι δίνουν έναν αγώνα υπερβομών και αστειών. Το λέω, έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται κάπως συναισθηματικό, αλλά αν δει κανείς τους αντικειμενικούς όρους, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Μια πολεμική κατάσταση, καταπονημένη, αποδεκατισμένη από την νόσο, με προσωπικό να νοσεί και όπως συνέρχεται να τρέχει πίσω να καταλάβει θέση κάποιου άλλου που εντωμεταξύ έχει νοσήσει, δίνοντας απεγνωσμένα αγώνα, προσπαθώντας να κάνουν ιατρική με όρους που δεν έχουμε συνηθίσει και δεν είχαμε φανταστεί ότι θα κάνουμε. Και μην νομίζετε ότι το να κάνεις μια ιατρική τέτοιου τύπου δεν επηρεάζει και τις εκβάσεις. Δεν είναι παράδοξο λοιπόν να βλέπει κανείς όσα γίνονται στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα αναφορικά με τη θνητότητα η οποία απογειώθηκε μέσα στο Νοέμβριο. Έχουμε λοιπόν μια συνθήκη απόλυτου ξεπεράσματος του ορίου των αντοχών του συστήματος στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε μια συνθήκη όπου οι εφεδρίες έχουν στραγγίξει και το λέω αυτό με απόλυτη επίγνωση, δεδομένου ότι από νωρίς φέτος όλοι κοιτάζουμε να δούμε έστω και με κουρισιβάς επικουρικούς συνανθρώπους θα μπορούσαν να έρθουν στα νοσοκομεία, δεν υπάρχουν. Οι εφεδρίες λοιπόν έχουν στραγγίξει και είναι εντελώς παράδοξο, όπως είπε προηγουμένως και ο κ. Τσίπρας, είναι εντελώς παράδοξο στην πόλη αυτή που συμβαίνει αυτό το πράγμα το εντελώς απρόσμενο και τόσο πολύ σκοτεινό, τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία να κάθονται γύρω-γύρω και να κοιτάνε προς τα μέσα, περιμένοντας ότι ίσως μπορεί να αποφεληθούν και από αυξημένη ζήτηση, με την έννοια ότι η υπόλοιπη νοσηρότητα, η μη COVID νοσηρότητα, πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να εξυπηρετηθεί πλέον στα νοσοκομεία της πόλης. Εν διάφτη περιπτώσει το λέω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί το να συζητάμε το τι δεν έγινε καλά είναι σημαντικό με την έννοια ότι εφόσον ο αγώνας συνεχίζεται, πρέπει αυτά που δεν γίνανε να δούμε να τα κάνουμε στο εξής. Γιατί, κύριε Ξηδάκη, οι περισσότεροι από εμάς ομονοούμε γύρω από την πραγματικότητα. Οι περισσότεροι που σκεφτόμαστε επιστημονικά ενώ και δεν λειτουργούμε επικοινωνιακά, ότι ο αγώνας δεν έχει τελειώσει, είμαστε πολύ μακριά από το να τελειώσουμε και όλη αυτή η συζήτηση ότι με το εμβόλιο ξαφνικά θα λυθεί το πρόβλημα τόσο εύκολα, κακό μόνο κάνει στο κλίμα το οποίο δημιουργεί στην κοινωνία και το κλίμα το οποίο δημιουργεί, αν θέλετε, και στον κρατικό μηχανισμό. Έτσι, το εμβόλιο είναι σημαντικό. Το καλωσορίζουμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλοι συμφωνούμε ότι τους επόμενους μήνες, φέτος το χειμώνα, δεν θα επηρεάσει. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Άρα λοιπόν, κρατώ, αν με ρωτάτε για τα νοσοκομεία, και πρέπει να συγκρατήσουμε το εξής σαν μήνυμα, ότι οι εφεδρίες έχουν εξαντληθεί, ότι να βρούμε προσωπικό μέσα από τις προσλήψεις που φυσικά
συνεχίζουμε και διεκδικούμε για λόγους ότι πρέπει, όπως φάνηκε και στην κρίσιμη αυτή στιγμή, πρέπει να έχει ένα ισχυρό εσύ. Δεν προλαβαίνουν οι συνάδελφοι να έρθουν. Ένα λάθος, αν θέλετε, και της διοίκησης, της κυβέρνησης, είναι ότι οι θέσεις τις οποίες αποφάσισε και προκήρυξε το Σεπτέμβριο, θα μπορούσαν να είχαν προκυρηθεί τον Μάιο και σήμερα οι συνάδελφοι στα νοσοκομεία. Δεν προλαβαίνουμε λοιπόν αυτό. Άρα η χρησιμοποίηση του ιδιωτικού τομέα με όρους δημοσίου ελέγχου είναι μονόδρομος. Δεν το λέμε δηλαδή επειδή μας αρέσει η επίταξη, ότι αυτή τη στιγμή και σε κάθε παρόμοια στιγμή που θα βρεθεί οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, θα πρέπει στην Γενική Εφημερία να μπαίνει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο μεγάλο, με δυνατότητες τέτοιες που έχουν και τα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, είναι μια ανάγκη απόλυτη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην γίνεται αυτό. Είναι εντελώς είναι επικίνδυνο για την κοινωνία να μην γίνεται αυτό. Τώρα, για τα νοσοκομεία αυτά έχω να σας πω, αλλά ξέρετε, στην πραγματικότητα, τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ένα περίπου 10 με 15%, 15 με 20% των ανθρώπων που νοσούν. Γιατί στην, πόλη που είναι στην πρωτοβάθμια. Η μάχη έχει, δίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι, εμείς θα δούμε την αποτυχία του συστήματος στα νοσοκομεία. Το σύστημα όμως για να είναι επιτυχημένο δεν θα πρέπει να επιτρέπει μεγάλο κομμάτι, μεγάλο βάρος της πανδημίας να φτάνει σε εμάς. Έτσι είναι τι κάνει η δημόσια υγεία στην κοινότητα, τι κάνει και η πρωτοβάθμια. Εκεί υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι. Εγώ έχω απόψεις, αλλά δεν θέλω να επεκταθούμε λίγο αρκετά. Ας μιλήσουν ως πλέον αρμόδιοι και πιο κοντά στο θέμα. Ευχαριστούμε, κύριε Καλομενίδη.